υπάρχουν όμως και τα προβλήματα καθημερινότητας στον καιρό της πανδημίας. Ε, ναι. Όπως ο φίλος ο Γιώργης που μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Θα ήθελα, λέει, να σε ενημερώσω για ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, για ακούστε εδώ, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων, σχετικά με όσους έχουν νοσήσει από COVID-19, δηλαδή όσους έχουν αποκτήσει ανοσία από φυσική λίμωξη, και τους εμβολιασμούς. Και αν μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσω των επιστημόνων, να μας δώσετε μία απάντηση. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Γιώργος. Αρχές Απριλίου του 2021, η σύντροφός μου με την οποία συγκατοικούμε κόλλησε κορονοϊό από εμένα που ήδη ήμουν επιβεβαιωμένο κρούσμα. Όντας λοιπόν σε καραντίνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, την τρίτη ημέρα παρουσίασε συμπτώματα. Επικοινώνησε εκ νέου με τον ΕΟΔΗ προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες, ρωτώντας ταυτόχρονα τον υπάλληλο αν θα έπρεπε να κάνει εργαστηριακό έλεγχο, test rapid ή PCR. Ο υπάλληλος του ΕΟΔΗ της απάντησε ότι απαγορεύεται να βγει από το σπίτι για να αποφευκτεί η διάδοση, τον Απρίλιο αυτά, του ιού, και ότι δεν χρειαζόταν να κάνει κανένα από τα δύο τεστ, διότι ούτως ή άλλως θεωρούταν θετικό κρούσμα, εφόσον είχε συμπτώματα και επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δηλαδή εμένα. Αυτές τις ημέρες, λέει ο Γιώργος, και εν όψη των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν για τους ανεμβολιαστούς, μετακινήσεις προς νησιά ή εκτός νομού, είσοδο σε διάφορα καταστήματα και άλλα, μπήκε στην σχετική ιστοσελίδα η σύντροφός μου, προκειμένου να λάβει βεβαίωση νόσησης και διαπίστωσε ότι δεν είχε καταχωρηθεί ως νοσούντας. Στη συνέχεια, και αφού δεν μπόρεσε να λάβει την προαναφερόμενη βεβαίωση, τηλεφώνησε σε εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής μας, προκειμένου να ρωτήσει αν μπορεί να εμβολιαστεί έστω, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα για τα παραπάνω. Η απάντηση που της έδωσαν ήταν ότι η σχετική οδηγία του ΕΟΔΗ για τους νοσούντες είναι να εμβολιάζονται με μία δόση εμβολίου μετά από χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ανάρρωσή τους, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εμβολιαστεί διότι δεν έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, παραπέμποντας την παράλληλα στον ΕΟΔΗ για να τις βρει λύση. Σε επικοινωνία που είχε με υπάλληλο του ΕΟΔΗ, ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις. Τρία θαυμαστικά βάζει ο Γιώργος. Με λίγα λόγια, και νόσησε εκτός νοσοκομείου ευτυχώς, αλλά με αρκετά βαριά συμπτώματα, και βεβαίωση δεν μπορεί να πάρει και δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει οικονομικά αυτό για έναν άνθρωπο που δουλεύει τετράωρο εν ώψη καλοκαιριού και με τα προαναφερόμενα μέτρα που είτε ισχύουν είτε θα ισχύσουν. Αυτοί που έχουν νοσήσει και δεν έχουν δηλωθεί θα εμβολιαστούν με μία ή και με τις δύο δόσεις του εμβολίου, και αν εμβολιαστούν προφανώς δεν θα πούνε ότι έχουν νοσήσει με βάση αυτό που μας λες. Πριν την παρέλευση του εξαμήνου με μία ή με δύο δόσεις, υπάρχει περίπτωση να επιβαρυνθεί ο οργανισμός τους? Υπάρχει κάποιος ιατρικός λόγος που τίθεται το χρονικό διάστημα του εξαμήνου ή τέθηκε λόγω έλλειψης εμβολίων? Σας παρακαλώ, λέει, αν μπορείτε, βοηθήστε με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στο τελευταίο ερώτημα. Ιστερόγραφο πρωινές ώρες της 6ης εβδόμου επικοινωνήσαμε με το γραφείο του κυρίου Υφυπουργού Υγείας για το συγκεκριμένο θέμα και μας ζήτησαν να του στείλουμε email προκειμένου να το προωθήσουν στην Επιτροπή. Ελπίζουμε να υπάρξει σύντομα κάποια απάντηση. Γιώργο, αν υπάρξει, που στο ευχόμαστε, να μας τη στείλεις και εμάς. Γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο αυτό. Καλημερίζω τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας, τον κύριο Κούβελα. Καλημέρα, κύριε Κούβελα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλά, για το τυπικό, το γραφειοκρατικό, εσείς μάλλον δεν μπορείτε να έχετε εικόνα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Εδώ έχουμε μία κυρία η οποία μολύνθηκε από κορονοϊό, παρέμεινε στο σπίτι, η άθη όπως η άθη, και τώρα που πήγε να ζητήσει πιστοποιητικό νόσησης, δεν ήταν δηλωμένη, δεν το παίρνει, ούτε εμβόλιο όμως μπορεί να κάνει γιατί έχει νοσήσει και είναι σε ένα κενό πεδίο. Σε αυτό δεν μπορείτε να απαντήσετε, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να απαντήσετε, αυτοί που έχουν νοσήσει και δεν έχουν εμβολιαστεί θα εμβολιαστούν με μία ή με δύο δόσεις του εμβολίου, και αν εμβολιαστούν, λέει, πριν την παρέλευση του εξαμήνου, υπάρχει περίπτωση να επιβαρυνθεί ο οργανισμός τους? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κλινική μελέτη που να λέει τι ακριβώς γίνεται, κυρίως στο θέμα της ασφάλειας. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια μεγάλη δημοσιευμένη μελέτη, η οποία λέει ότι αυτοί που έχουν νοσήσει δεν κινδυνεύουν για ένα χρόνο. Επομένως, για ένα χρόνο τουλάχιστον, δεν έχουμε λόγο να ασχοληθούμε μαζί τους. Γιατί τώρα
παίρνουν, δεν παίρνουν πιστοποιητικά. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αλλού Παπά Ευαγγέλιο, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τα πιστοποιητικά. Οπότε έτσι θα λύναμε όλα μας τα προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, τα πιστοποιητικά, και όχι μόνο τη δική μου, τα πιστοποιητικά δεν έχουν κανένα νόημα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τουλάχιστον απαντήσατε στο επιστημονικό κομμάτι. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Κουβελά, πού πιστεύετε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν νοσούν σοβαρά άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε αυτή την ύφεση στο επιδημικό κύμα, όπως αναμενόταν και όπως γίνεται πάντα με αυτού του τύπου τους λοιμώδεις παράγοντες. Θα έχουμε θεματάκια ίσως μετά το Σεπτέμβριο, όταν θα αλλάξει ο καιρός και θα είναι γνωστικό το περιβάλλον για την νόσηση από τον, για την εκδήλωση νόσου από τον ιό. Συγγνώμη, τι λέτε, δεν νοσούν, δεν έχουμε ύφεση? Τι ύφεση δεν ακούσατε χθες, τι έγινε? Ναι, ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή? Τα νούμερα που ανακοινώνονται είναι θετικά τεστ. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρήζουν νοσηλεία, δεν αρρώστησαν, δεν είναι στα νοσοκομεία, δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Το να έχω εγώ ένα τεστ στο δρόμο και κάποιος να βγαίνει ότι έχει τον ιό στη μύτη του, δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Άμα την πλύνει με φυσιολογικό ορό, δεν θα τον έχει. Οπότε τι νόημα έχει να το συζητάμε? Αντί λοιπόν να βγούμε να πούμε ότι όσοι αυτοί είναι θετικοί, ας πάνε στα άλλα να βουτήξουν μέσα το κεφάλι σου για κανένα πεντάλεπτο, καθόμαστε και ασχολούμαστε με το κατά πόσον έχουμε έκθεση του επιδημικού κύματος. Όχι, δεν έχουμε έκθεση του επιδημικού κύματος. Αλλά τι έχουμε? Ανοιχνεύουμε ιό. Ο ιός λόγω των συνθήκων δεν μπορεί να προκαλέσει νόσο. Κοιτάξτε να δείτε, εάν τώρα που μιλάμε, πάτε και ακουμπήσετε τα χέρια σας πάνω σε ένα καλλιεργητικό υλικό και το βάλετε μετά στον κλίβανο, θα δείτε ότι αύριο θα είναι γεμάτο σταφυλόκοκους και στρεπτόκοκους. Τα μικρόβια και υπάρχουν παντού. Το θέμα είναι πότε μας κάνουν νόσο. Είναι άλλο κουβαλάω μικρόβιο και άλλο νοσό. Άλλο μικροβιοφορία και άλλο μικροβιακή λίμωξη. Άλλο ιοφορία και άλλο ιική λίμωξη. Η αρρώστια είναι να με έχει προσβάλει, να αρρωστήσω, να έχω πυρετό, να μην είμαι καλά, να βήχω, να ρεύομαι, τέτοια πράγματα. Ωραία. Άρα λέτε ότι αυτό, επειδή δεν αποτυπώνεται στην νοσοκομιακή εικόνα, σας οδηγεί στο συμπέρασμα? Όχι, δεν έχουμε και στην πρωτοβάθμια κρούσματα. Δεν έχουμε ανθρώπους που νοσούν σοβαρά, εκτός από κάτι πολύ ελαφρά, τύπου κρυολογήματα, μια-δυο ώρες, μια-δυο μέρες δηλαδή, και τελειώνει. Δεν είναι μια κατάσταση που μας απασχολεί. Εάν δηλαδή δεν ψάχναμε, δεν βάζαμε, δεν κάναμε τεστ PCR, θα λέγαμε εντάξει, κάποια κρυωματάκια όπως έχουμε κάθε φορά. Δεν έχουμε δηλαδή πρόβλημα από αυτό. Μάλιστα. Άρα για εσάς δεν υπάρχει σε εξέλιξη έξαρση κύματος? Για μένα και την κοινότητα των γιατρών που έχουν ιδιωτικά ιατρία ή δουλεύουν στα κέντρα υγείας. Όχι, δεν έχουμε. Οπότε δεν αυτό που βλέπουμε είναι απλά αύξηση, λέτε, κρουσματών? Όχι, δεν έχουμε αύξηση κρουσματών. Έχουμε αύξηση θετικών τεστ. Μάλιστα. Αυτή η αύξηση θετικών τεστ, συγγνώμη, γιατί εσείς πάτε αντίθετα από το επίσημο αφήγημα και πρέπει να σας... Όχι, το επίσημο αφήγημα πάει αντίθετα από μένα και από αυτό που λέει που διδάσκουν τα βιβλία της επιστήμης τα τελευταία 500 χρόνια. Μισό λεπτό, κύριε Κουβελά. Έστω η αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων σε τεστ δεν οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι έτσι δεν σπάει αλυσίδα μετάδοσης του ιού, άρα έρχονται πιο κοντά σε ηλικιωμένους και ευπαθείς που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι καταστάσεις αυτές? Ναι, αλλά ούτε αυτοί πρόκειται να νοσήσουν τώρα. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να μας απασχολεί τι θα γίνει το Σεπτέμβρη. Γιατί είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Γιατί λέτε δεν θα νοσήσουν τώρα? Γιατί δεν νοσούν από τέτοιους ιούς το καλοκαίρι άνθρωποι. Δεν είχε έξαρση. Πουθενά, δηλαδή όταν καλοκαιριάζει και πέρυσι δεν είχαμε. Δεν όβγαιναν περιστατικά προσβολών που αν κάναμε τεστ θα πιάναμε στα σύνορα, αλλά δεν νοσούσε ο κόσμος. Δεν άρρωστανε. Κάνει κάποιες διακοπές στο κινητό σας? Μην μου το κάνετε και σήμερα πάλι. Αν έχετε βγάλετε hands free, αν έχετε, κύριε Κουβελά. Βγάλετε το hands free. Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο, γι' αυτό κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Άρα, όλη αυτή η συζήτηση περί αύξησης του κύματος με βάση τα κρούσματα και τη μετάλλαξη Δέλτα, εσάς δεν σας βρίσκει σύμφωνο? Σωστά το αντιλαμβάνομαι? Όχι, εμένα δεν με ανησυχεί. Το ότι συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν, τι είναι, αφού τα μετράμε, με βρίσκει σύμφωνο, δεν διαφωνώ. Απλώς δεν ανησυχώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα νοσήσουν και θα μας δημιουργήσουν προβλήματα ιατρικά. Μάλιστα. Η καταγραφή λέει ότι ο μείζων αριθμός των θετικών αυτών κρουσμάτων, τεστ μάλλον, είναι σε νεαρό σχετικά πληθυσμό. Σας λέει κάτι αυτό? Αυτοί κυκλοφορούν.
Οι παππούδες κάτω σπίτι με το ορκοντήσιον συνήθως. Ναι. Δεν βγαίνουν έξω, δεν πάνε στις παραλίες, δεν γυρίζουν στους δρόμους, καλοκαιριάτικα. Ωραία. Πώς λοιπόν προστατεύεις αυτές τις ηλικίες των ευάλωτων από άποψη υγείας και ηλικιωμένους? Πώς τους προστατεύεις αυτούς? Κοιτάξτε, τους ευάλωτους προστατεύεις φροντίζοντας να τους έχεις εμβολιάσει. Τους ευάλωτους. Τους άλλους ουσιαστικά δεν μας απασχολούν. Η εθνικότητα σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες που κυκλοφορούν είναι ουσιαστικά μηδέν. Δεν πρόκειται να νοσήσει σοβαρά και να πεθάνει κανένας. Επομένως, δεν μας απασχολεί. Ναι. Εμένα δηλαδή καθόλου. Ναι. Άμα θα γυρίσει και θα μπει στο σπίτι. Άμα θα γυρίσει και θα μπει στο σπίτι, θα φροντίσω αυτός που είναι σπίτι, που είναι ο μπαμπάς μου και εγώ, να είμαστε εμβολιασμένοι. Αυτό ρωτώ, γιατί προσπαθώ να καταλάβω όταν λέτε δεν μας ενδιαφέρει. Εννοείται ότι προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μία πρόνοια. Άρα η συζήτηση που γίνεται εν μέσω θέρους, κατά τη γνώμη σας, γίνεται σε λάθος βάση? Και ναι, ποια είναι η συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται εν όψη φθινοπόρου που λέτε? Κύριε Σαχίνη, μου κάνετε την πραγματικά σοβαρή ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε ακούσει από τις εταιρείες και έχουμε δει, μάλλον δεν έχουμε δει, τη χρονική διάρκεια που δουλεύουν τα εμβόλια. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό κρατάει ή όποια ανοσία προκαλούν. Αυτό λοιπόν εμένα θα μου δημιουργούσε ένα σοβαρό θέμα, γιατί κατά δηλώσεις και που είναι σοβαρών ανθρώπων και ας πούμε ο πρόεδρος της Pfizer, δεν είναι ξέρω εγώ πρώτος που είπε τη γνώμη του έτσι, η ανοσία κρατάει 6 με 8 μήνες. Αν εγώ θεωρήσω ότι είναι 8 μήνες, δηλαδή εξαντλήσω το όριο που έδωσαν από την εταιρεία, ο πατέρας μου εμβολιάστηκε το Γενάρη. Τον Αύγουστο είναι 8 μήνες. Το Σεπτέμβριο ο παπάς μου θα είναι ανεμβολίαστος. Άρα λοιπόν η μέρη μου να θα ήταν μέσα στον Αύγουστο ή άντε το Σεπτέμβριο να ξαναεμβολιάσω όλους τους ευπαθείς που είτε δεν εμβολιάστηκαν καθόλου, είτε έχουν κάνει τον αρχικό εμβολιασμό και πιθανώς την ακάλυπτη. Αυτό λοιπόν που με απασχολεί εμένα δεν είναι να κάνω ανοσία εμβολιάζοντας τους νέους που μπορεί και να μεταδώσουν ακόμα και εμβολιασμένοι, είναι να προστατεύσω αυτούς που τους έδωσαν θέλουν προστασία. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ως κλινική φαρμακολογία, ως ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τα φάρμακα, όχι ως ερευνητική ομάδα που έχει μια άποψη έτσι για τα φάρμακα, εμείς συνταγογραφούμε και κάνουμε κλινικές μελέτες, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κλινικές μελέτες για τρίτη δόση. Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας δεν έχουμε ιδέα αν μπορεί να γίνει τρίτη δόση, αν αυτή θα είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Άρα λοιπόν εγώ, αν έκανα πολιτική υγείας με επιστημονικά κριτήρια, θα έλεγα από αυτούς τους αρχικούς εμβολιασμένους να μαζέψουμε ένα τυχαίο δείγμα ικανό, ναι, να υπολογίσω το power της μελέτης, την ισχύ της μελέτης και να πω για παράδειγμα θέλω 1000 τέτοιους. Να τους πάρω αίμα, να μετρήσω και χημική και κυταρική ανοσία, δηλαδή να δω κατά πόσον έχουν κυταρική μνήμη και αν δεν έχουν να ξαναδοκιμάσω εμβολιασμό από την αρχή. Και να δω την απόδοση. Θα τους παρακολουθώ, δηλαδή στενά, σαν να κάνω κλινική μελέτη. Αυτή είναι η μόνη σοβαρή προσέγγιση που μπορεί να έχω τώρα, ώστε τον Αύγουστο να έχω αποτέλεσμα και να πω τους εμβολιάζω γενικά ή δεν τους εμβολιάζω γενικά. Εάν δεν το κάνουμε, πάμε στα τυφλά. Ή περιμένουμε πότε θα ανακοινωθεί από κάποιο άλλο κέντρο διεθνές για να ακολουθήσουμε τον δικό τους δρόμο. Επειδή όμως ο κόσμος είναι προχωρημένος και επειδή όλοι φροντίζουν πρώτα τον λαό τους, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί μια εντολή από την κυβέρνηση, οι πόροι που διαθέτουμε, οι πόροι υγείας, δηλαδή το προσωπικό και τα ερευνητικά κέντρα, να εστιάσουν σε αυτήν την κάλυψη όπως ακριβώς την περιέγραψα, γιατί αυτή είναι η λύση. Να έχουμε γρήγορα και καλά αποτελέσματα. Αλλιώς ξανά θα κυνηγάμε την ουρά μας. Μισό λεπτό. Άρα λέτε κύριε Κούβελα, αν χρειάζεται κάτι ως τρίτη δόση, να το πω έτσι. Καλά το λέω, τρίτη δόση για να συνεννοηθούμε. Ναι. Αν χρειάζεται πρώτα μελέτες για να δούμε, βέβαια, ένα, τη διάρκεια της ανοσίας στους ήδη εμβολιασθέντες και δύο, το αν έχουν αντισώματα. Σωστά? Και όχι μόνο, ναι. Και όχι τα μόνο. Τα κύτταρά τους αντιδρούν. Εντάξει, βέβαια, εγώ το λέω λίγο βασικά, χοντρικά, εσείς το λέτε πιο επιστημονικά σαφώς. Ναι. Άρα τα αντισώματα μετριούνται εύκολα. Ναι. Η κυταρική ανοσία θέλει πιο καλή μελέτη και πιο ακριβή. Γι' αυτό μίλησα για πόρο. Δεν είναι κάτι μάλιστα που το κάνω με ένα rapid σε μια σταγόνα αίμα, είναι πιο καλή. Αν σου δώσει μια απάντηση αυτό που λέτε η κυταρική ανοσία, ότι είναι ισχυρή, προφανώς θα πείτε ότι δεν χρειάζεται τρίτη δόση. Σωστά? Όχι, όχι, όχι. Αν είναι τώρα ισχυρή, θα την επαναλάβω σε ένα μήνα. Για να δω πότε δεν θα είναι ισχυρή. Γιατί αλλιώς δεν θα έχω ποτέ δεδομένα.
Θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι έχει ένα χρονικό πέρας αυτή η ιστορία? Για τον πατέρα σας, ας πούμε, που είπατε για παράδειγμα ότι εμβολιάστηκε τον Ιανουάριο, του δίνεται ένα maximum 8 μηνών? Όχι. Αυτό το έδωσε η εταιρεία. Επειδή εγώ δεν ξέρω, θα ήθελα να ξέρω. Και ο μόνος τρόπος για να το μαθαίνω είναι να έχω μια ομάδα πληθυσμού την οποία παρακολουθώ. Εάν δεν την παρακολουθώ, πάω στα τυφλά. Μάλιστα. Και η επιστήμη δεν εξαρέσει το τυφλά. Δεν μαθαίνουμε νέα δεδομένα ούτε από το Φλιτζάνι, ούτε από τα Ταρό, ούτε από τα Άστρα. Τα βλέπουμε στην πραγματικότητα. Οπότε, άρα για σας το βάρος που ρίχνετε στον εμβολιαστούν οι νεότερες ηλικίες είναι δώρον άδωρον? Τελείως. Είναι τελείως άστοχο και πρώτον δεν κινδυνεύουν και τους βάζω σε έναν ελάχιστο. Εγώ δεν λέω ότι είναι μεγάλος. Εγώ λέω ότι είναι ελάχιστος κίνδυνος παρενέργειας, όπου ουσιαστικά, αν εμφανίζεται και μία στα 10.000 περιστατικά ή στα 20.000 περιστατικά, αν εμβολιάσω 1 εκατομμύριο, μπορεί να έχω και 10, 20, 30 θανάτους. Θα θυμάστε ότι από την αρχή λέγαμε ούτε έναν θάνατο. Τώρα γιατί να κάνω θάνατο σε παιδιά που κατά τα άλλα θα είναι υγιή και θα πάνε να κάνουν μόνο διακοπές, ας πούμε, χωρίς να έχουν φταίξει σε τίποτα. Μάλιστα. Άρα για σας είναι πιο επίγον να υπάρξουν μελέτες, αφού υπάρξουν έρευνες πρώτα, αυτό καταλαβαίνω, σε σχέση με την τρίτη δόση. Ακριβώς, με την κάλυψη και την πιθανή τρίτη δόση. Μάλιστα. Εάν αυτό προκύπτει, με βάση αυτό που περιμένετε, υπολογίζετε, πόσο γρήγορα μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία τρίτης δόσης? Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι θέμα πολιτικής διαχείρισης. Εάν είχαμε πρωτοβάθμια, όπως λέγαμε από την αρχή, ήταν θέμα μιας εβδομάδας. Γιατί ξέρετε, κύριε Κουβελά, εάν συμβεί αυτό που λέτε, θα χαθεί η μπάλα λίγο. Δηλαδή, εγώ θα είμαι με την τρίτη δόση, εσείς θα ξεκινάτε την πρώτη. Το καταλάβατε? Αυτό εννοώ. Εγώ το κατάλαβα. Γι' αυτό το λόγο από την αρχή έλεγα ότι για μένα δεν έχει νόημα η στρατηγική του τείχους ανοσίας. Για μένα έχει νόημα η προστασία των ανθρώπων που τη χρειάζονται. Μάλιστα. Τώρα, ρωτάει εδώ ο κύριος Γιώργος. Μπορεί να μας πει ο κύριος Κούβελας. Χθες, κύριε Σαχίνη, λέει, είχατε διαφωνία με τον κύριο Γεροτζιάφα. Πράγματι είχαμε. Για το αν βρισκόμαστε στη φάση 3 που λέγατε εσείς ή στη φάση 4 που λέει ο κύριος Γεροτζιάφας με τα εμβόλια. Ποια είναι η γνώμη του κύριου Κούβελα? Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό ανάλογα από πού θα το μετρήσουμε, από πού θα ξεκινάμε να μετράμε. Αν ξεκινήσουμε από την πανδημία στην Ευρώπη, θα είναι το Σεπτέμβριο ένα τέταρτο κύμα. Όχι, όχι, δεν λέει για το κύμα, για τα εμβολιαστικά προγράμματα λέει. Για τα εμβόλια. Είμαστε στη φάση 3, όπως λέγαμε εμείς χθες, ή στη φάση, και μάλιστα στην κοινότητα, ή στη φάση 4 που έλεγε ο κύριος Γεροτζιάφας. Πού είμαστε, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προσδιορίσω φάσεις. Έχει ξεκινήσει ένας εμβολιασμός στα Κουτουρού. Δεν έχει πετύχει το στόχο του, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό ευπαθών δεν έχουν εμβολιαστεί. Και εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί όλοι είναι οι άνθρωποι αντιεμβολιαστές. Πιστεύω ότι πραγματικά δεν έχουμε το προφίλ τους. Και τι σημαίνει το προφίλ? Σημαίνει ότι πολλοί δεν είχαν πρόσβαση, είναι κατάκητοι, είναι πολύ ηλικιωμένοι, ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές που μόνο η πρωτοβάθμια θα μπορούσε να τους καλύψει. Και το δεύτερο που έχουμε αποτύχει είναι ότι στην ουσία κάποιος που δεν εμβολιάστηκε είναι γιατί πραγματικά ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει ανεπιθύμητη. Ο γιατρός του λοιπόν, όταν πήγε ή ο γιατρός του κέντρου, δεν τον εμβολίασε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όσους ρευματοπαθείς, ξέρω εγώ, γιατί έχω σχέση με συλλόγους ρευματοπαθών, πήγανε στα κέντρα για να εμβολιαστούν προγραμματισμένα, το κέντρο δεν τους εμβολίασε, τους παρέμβησε στο νοσοκομείο τους. Αυτό λοιπόν δημιούργησε έναν δευτερογενή φόβο σε μεγάλο πληθυσμό και λέει: α, για να είμαι εγώ στο νοσοκομείο, που είναι ανεπιθύμητο και σταμάτησε να εμβολιάζεται. Επίσης, ξέρουμε από πολλά κέντρα ότι οι ρευματοπαθείς, ήδη και εμείς είμαστε σε μια φάση έρευνας αυτή τη στιγμή σε πληθυσμό, το σύνολό τους υποτροπίασε, έκανε δηλαδή έντονη κρίση, ήταν σαν να μην τους καλύπτει η θεραπεία τους και ακόμα δεν έχουν επανέλθει. Άρα λοιπόν αυτούς θα τους εμβολιάσουμε ή θα τους αφήσουμε ανεμβολίαστους, γιατί το να καταστρέψεις μια αντιρευματική αγωγή σημαίνει άμεσα αναπηρία. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ίσως δεν κινδυνεύουν από τον ίδιο τον κορονοϊό θα μπορεί να καθυλωθούν σε αναπηρικό καρότσι, το οποίο είναι ένα τεράστιο κόστος και οικογενειακό και υγείας και φυσικά οικονομικό για την κοινότητα. Άρα λοιπόν είναι πράγματα που δεν τα βλέπει η πολιτεία, γιατί μάλλον δεν θέλει να τα δει, και από εκεί και πέρα όλοι καθόμαστε και μαλώνουμε μεταξύ μας για μια κατάσταση που κατά τη γνώμη μου είναι πολιτική διαχείριση που θα έπρεπε να γίνεται με τελείως ιατρικούς και επιστημονικούς όρους. Άρα κύριε Κούβελα, κρατάω πρώτον αυτό που λέτε, χρειάζεται γρήγορα έρευνα και μελέτη για το τι γίνεται στο ενδεχόμενο τρίτης φάσης, την οποία όμως διαχωρίσατε στους ευπαθείς και τους ηλικιωμένους, εκεί που υπάρχει κίνδυνος να νοσήσουν βαριά και να φύγουν κιόλας. Σωστά? Βέβαια. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο,
για την υπόλοιπη κοινότητα τι χρειάζεται. Λέτε, κατά τη γνώμη μου, για τους νέους είναι λάθος η επιλογή αυτή. Και μάλιστα ως προτεραιοποίηση. Τι χρειάζεται όμως. Διότι με κάποιο τρόπο, θα σας πει κάποιος, πρέπει να σπάνε και αλυσίδες μετάδοση. Δεν μπορεί να είναι στο κουτουρού. Ναι, προφανώς. Τι χρειάζεται αυτό λοιπόν. Είναι πάρα πολύ βασικό. Τίποτα. Χρειάζεται επιτέλους να βγει μία απόφαση της πολιτείας που να λέει, όπως όλοι οι πολίτες έχουμε άμκα, όλοι οι πολίτες οφείλουμε να έχουμε πρωτοβάθμιο γιατρό, έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα γράψει τον φάκελο υγείας του πληθυσμού για να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε πραγματικά ποιοι είναι ευπαθείς. Ξέρετε, όλη η Ευρώπη, όλοι όμως, έτσι, είμαστε οι μόνοι, δεν υπάρχει άλλη χώρα που δεν έχει πρωτοβάθμιο, δεν έχουμε οικογενειακό γιατρό. Όλοι οι άλλοι λοιπόν ξέρουν ανά πάσα στιγμή από τον φάκελο υγείας του πληθυσμού τι έχει ο καθένας από εμάς. Εμείς δεν έχουμε ιδέα. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε το κράτος πώς είναι οι καρκινοπαθείς στο κράτος, δεν ξέρει. Πώς είναι οι ρευματοπαθείς, δεν ξέρει. Πώς είναι οι ανάπηροι, δεν ξέρει. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό, αν δεν γίνει πρώτα ο φάκελος υγείας του πληθυσμού, που είμαστε οι μόνοι που δεν τον έχουμε. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε γύρω-γύρω όλοι σε μέτρα αστυνομικού τύπου και ξέρω εγώ να παίρνουμε πιστοποιητικά, να φοράμε πηλίκιο, να βάζουμε φτερά και πούπουλα, ενώ δεν έχουμε στην πράξη. Η πολιτεία δεν έχει κάνει το βασικό της καθήκον. Να ξέρει το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, δομώντας τον ηλεκτρονικό οικογενειακό φάκελο. Ατομικό φάκελο υγείας. Αυτό γίνεται μέσα από την πρωτοβάθμια. Άρα λοιπόν, όσο δεν το κάνει, εμείς μεταξύ μας θα λέμε μπουρδολογίες καπενείου. Λέει εδώ τώρα ο φίλος ο Βασίλης. Κύριε καθηγητά, πώς σχολιάζεται σημερινό δημοσίευμα, δεν το ξέρω αυτό, περί προτροπής και εντολής για είσοδο άρρωστων αθλητών με αποτέλεσμα να μολυνθεί όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού το Νοέμβριο του 20 και μετά κουνούπι το δάχτυλο, εννοεί να μας δείχνουν το δάχτυλο. Μήπως τελικά αυτή η αξιοπιστία έχει σχέση με την απροθυμία αυτών που πρέπει να εμβολιαστούν? Δεν είναι μόνο η απροθυμία, είναι και η αδυναμία να τους εμβολιάσουμε. Κοιτάξτε, να δείτε. Με τη διαφήμιση, αν βγω εγώ και πω κάντε εμβόλια, δεν πείθεται κανένα. Εάν είχε τον γιατρό του και πήγαινε να του γράψει τα φάρμακά του, γιατί όλοι οι ηλικιωμένοι πάνε και γράφουν φάρμακα, ο γιατρός του έλεγε, ξέρεις κύριε Γιώργο, πρέπει να σε εμβολιάσω, αυτό θα εμβολιαζόταν. Είμαστε σε όλο το παιχνίδι, είμαστε λάθος, για κάποιους λόγους ακατανόητους σε όλους μας. Άλλος, ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα, λέει κύριε Κούβελα. Δεν ακούω κουβέντα για τα φάρμακα για αυτούς που θα νοσήσουν ή θα ή νοσούν ήδη. Αυτοί δεν έχουν ναι. ανάγκη θεραπείας. Φυσικά και έχουν ανάγκη. Για κάποιους λόγους αυτό το αγνοούμε. Δεν γίνεται κουβέντα. Εγώ από την αρχή, θυμάστε, μαζί ήμασταν όταν το ανέφερα και νόμιζα ήταν και κάτι γνωστό. Και δημιουργήθηκε μια. Ναι, απεδείχθη ότι δεν ήταν τότε γνωστό. Μάλιστα. Και συνεχίζει να μην είναι, να μην είναι γνωστό. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Είναι θέμα. Καλύπτει τις μεταλλάξεις. Τα φάρμακα και τα εμβόλια φαίνεται ότι καλύπτουν τις μεταλλάξεις όσο η αρρώστια είναι κοινή. Όταν θα αλλάξει με το καλό, θα γίνει SARS-CoV-3, SARS-CoV-5, SARS-CoV-55, τότε θα πρέπει να το συζητήσουμε. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να αλλάξουμε θεραπευτική στρατηγική. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ πέρα, ο συνονόματός σας, ο Δημήτρης. Πόσο πιο διαφορετική, τη μεταδοτικότητα την καταλάβαμε, λέει, με τη Δέλτα. Πόσο πιο διαφορετική που να θέλει άλλα πρωτόκολλα είναι η Δέλτα, ακούστε, από τον αρχικό ιό, τον περίφημο Γιουχάν που μάθαμε. Έχουν τόσο μεγάλη, λέει, διαφορά, τότε δεν είναι άλλος ιός. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι άλλος ιός. Κάνει την ίδια νόσο με τον ίδιο τρόπο και ακριβώς τις ίδιες συνθήκες. Τώρα, εάν έχει λίγο μεγαλύτερη χημική συγγένεια με τον AC2, δηλαδή τον υποδοχεία, και κολλάει καλύτερα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία ειλικρινά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που από την άλλη μεριά μας δίνει πολύ χαμηλότερη αντίδραση, αυτή την ανοσιακή αντίδραση, τον καταράκτη δηλαδή, την καταιγίδα και το κοινών, και επομένως δεν νοσούν σοβαρά και δεν πεθαίνουν οι ασθενείς. Άρα λοιπόν η εξέλιξη Δέλτα είναι μια αναμενόμενη καλή εξέλιξη του κορονοϊού, όπως θα θέλαμε να εξελίσσεται η επιδημία. Προφανώς δεν μιλάτε για ευπαθείς ομάδες που θέλουν προσοχή, το διευκρινίζω εγώ. Και στις ευπαθείς ομάδες η Δέλτα έχει μειωμένη θνητότητα περίπου 10 φορές από ό,τι λένε τα επιδημιολογικά μοντέλα και τα προβλήματα. Σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, κρίσιμο ερώτημα κύριε Κούβελα, σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες που λέτε και σε αυτές έχει χαμηλότερη, έχει σημασία, είναι ακόμη πιο χαμηλή, να το πω έτσι, αν είναι ο άλλος εμβολιασμένος? Προφανώς θα είναι πιο χαμηλή αν είναι εμβολιασμένος, ναι. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό είναι το αναμενόμενο. Ναι. Ο φίλος μπορεί να το μηδενίσει δηλαδή τη βαριά έκβαση. Μάλιστα. Ο φίλος ο Πέτρος με Θεσσαλονίκη. Έχει ο κύριος Κούβελας εικόνα για δημιουργία αυτοάνωσης, δεν ξέρω να το διαβάζω σωστά, θρομβοπενικής πορφύρας μετά από εμβολιασμό με την πρώτη δόση Μοντερνά? Υπάρχουν περιστατικά σε όλα τα εμβόλια ανάλογα, γιατί το μέσα RNA είναι αυτό που μάλλον κάνει το πρόβλημα.
Είναι μικρά τα περιστατικά, τα μελετάνε οι υπηρεσίες φαρμακοεπαγρύπτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μάλιστα. Άλλος, ο Τάσος. Κύριε Κούβελα, χθες το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε στην παγκόσμια κοινότητα ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα είναι μόλις 64%. Θυμίζω, λέει, ότι ξεκινήσαμε από το 95. Λέει κάτι αυτό? Διότι την ίδια ώρα λέει το Υπουργείο ότι πάντως είναι πιο ασφαλές για έναν ευπαθής ομάδας να είναι διπλά εμβολιασμένος. Για σας λέει κάτι αυτή η ανακοίνωση? Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, είναι λίγο πρώιμη. Θεωρείτε ότι είναι νωρίς τα στοιχεία? Ναι. Άλλος εδώ πέρα, ο φίλος ο Νεκτάριος, διαβάζω. Πώς βλέπει, λέει, ο κύριος Κούβελας το γεγονός ότι εν μέσω κυριαρχίας της μεταλλάξεως Δέλτα, ο Τζόνσον στη Βρετανία λέει ότι από τις 19 ανοίγουν τα πάντα? Ναι, γιατί έχει βρεθεί επιδημιολογικά ότι δεν έχει ιδιαίτερη επίπτωση το lockdown στην επιδημία. Επί της ουσίας, επιστημονικά, το lockdown δεν έχει απολύτως καμιά θετική έκβαση, τουναντίον έχει και αρνητικά. Μάλιστα. Άρα για σας, κύριε Κούβελα, τι είναι αυτό στο οποίο θα έπρεπε και επιστημονικά και στην πατρίδα μας να δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βάση, αφού θεωρείτε ότι τα σωστά ερωτήματα δεν έχουν τεθεί, προφανώς δεν λαμβάνουν και σωστές απαντήσεις? Πού θα έπρεπε να στραφεί ουσιαστικά η προσοχή μέσω και των σωστών ερωτημάτων και των ενδεδειγμένων απαντήσεων? Λοιπόν, πρώτον, για να μπορούμε να πάρουμε απόφαση, πρέπει να έχουμε δεδομένα. Σε αυτό η λύση είναι η πρωτοβάθμια. Πρέπει να φροντίσουμε γρήγορα να κάνουμε την πρωτοβάθμια, κάτι που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να οργανώσουμε την στοχευμένη έρευνα με κέντρα που μπορούν να το κάνουν. Τα πανεπιστήμια είναι απλωμένα σε όλη την Ελλάδα και μπορούν να το κάνουν αυτό, ώστε να έχουμε ουσιαστικά έναν έλεγχο των ήδη εμβολιασμένων ηλικιωμένων για να το κάνουν. Και με την πρωτοβάθμια φυσικά να πιστούν άμεσα και αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και έχουν απόλυτη ανάγκη, όπως είναι, είπαμε, οι ηλικιωμένοι, οι ευτραφείς και αυτοί που έχουν συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Κούλης λέει: καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Γερότς Γιάφας χθες ανέφερε ότι είμαστε στη φάση 4 των εμβολίων. Εσείς, κύριε Σαχίνη, επιμείνατε ότι είμαστε στη φάση 3 και μάλιστα τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα στον πληθυσμό. Προφανώς, για να απαντήσει όλους εμάς που ακούμε αν είμαστε πειραματόζωα ή όχι, ποια είναι η γνώμη, λέει, του κυρίου Κούβελα, σε ποια φάση είμαστε? Επανέρχεται το ερώτημα. Εδώ, σας λέω, για μένα δεν υπάρχει συγκεκριμένη φάση. Τα κάνουμε λίγο χήμα στην Ελλάδα. Είναι μία που τραβάει τώρα. Είναι πρώτη, δεύτερη, δεν μπορώ να το διακρίνω. Πραγματικά είναι θέμα πολιτικής. Δεν μπορώ να το έχω άποψη. Αλέξανδρος, με βάση το ότι ο κύριος Κούβελας υπήρξε ο αντιπρόσωπος της χώρας στον αίμα, μπορεί να μου απαντήσει, από τη στιγμή που τα εμβόλια έχουν άδεια προσωρινή, μπορεί να γίνουν υποχρεωτικά ή εμέσως υποχρεωτικά? Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει υποχρεωτικό, ακόμα και αν είχαν κανονική άδεια. Επομένως, είναι λίγο υπερβολή αυτή η προσπάθεια επιβολής. Μάλιστα. Έμεση ή άμεση. Μάλιστα. Η Μαρία έχει ένα εξαιρετικό ερώτημα. Τελικά, μήπως το κλειδί, κύριε Κούβελα, είναι όσοι εμβολιαστούν από τα εμβολιαστικά προγράμματα με προτεραιότητα σε ηλικιωμένους και ευπαθείς, και όσοι αποκτήσουν ανοσία από φυσική λίμωξη, μαζί να χτίσουν το όποιο τείχος ανοσίας? Μου γράφει κιόλας, εγώ δεν παίζω με τα ποσοστά γιατί δεν τα ξέρω, αλλά θέλω τη γνώμη του κυρίου Κούβελα. Μήπως τελικά σιωπηρός το μοντέλο πάει να γίνει έτσι? Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε τα ποσοστά φυσικής νόσησης. Εάν είχαμε ένα 30%, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μια ικανοποιητική ανοσία, το οποίο όμως δεν μπορούμε να μιλάμε, επαναλαμβάνω, για το συγκεκριμένο ιό και τη συγκεκριμένα εμβόλια για τείχος ανοσίας. Θα προτιμούσα εγώ να νοσήσουν και να έχουν φυσική ανοσία, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον για ένα χρόνο προστατεύει. Κύριε Σαχίνη, επειδή έχω μια υποχρέωση, έχουμε γενική συνέλευση, μήπως θα μπορούσαμε να συντοπίσουμε. Να κλείσουμε με ένα ερώτημα, λοιπόν, στην ανοσία από φυσική λίμωξη. Τελευταίο ερώτημα είναι του Λευτέρη. Είμαστε καλυμμένοι από τις μεταλλάξεις ή και εκεί έχουμε ανθρώπους που επανανοσούν? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί η φυσική ανοσία καλύπτει όλο το πρωτεϊνικό φορτίο που έχει ο ιός, δεν είναι μόνο η ακίδα. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει ο ιός μετάλλαξη σε όλες τις πρωτεΐνες. Επομένως, γενικώς αυτοί που έχουν φυσική ανοσία έχουν πολύ πολύ καλύτερη ανοσία από αυτό που δημιουργεί ο ιός που αναφέρεται, το εμβόλιο, που είναι μόνο μία πρωτεΐνη. Μάλιστα. Κύριε Κούβελα, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή πολύ, σας ημέρα. Σακίνη.